Η ανατολή του ήλιου μοιάζει να υπογραμμίζει την ιερότητα ενός χώρου εξαγιασμένου από την καθημερινή άσκηση και προσευχή. Αδιάλειπτα, εδώ και πάνω από 1000 χρόνια. Κυβωτός της Ορθοδοξίας, περιβόλη της Παναγίας και Άγιον Όρος ονομάζεται η μοναστική πολιτεία των 20 μοναστηριών που δρά και ακμάζει εδώ. Προσωνύμια που δηλώνουν την αρμονία ανάμεσα στο φυσικό και το υπερφυσικό. Πράγματι, το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, έτσι όπως εκτείνεται στη θάλασσα, δίνει την εντύπωση κύβωτου, μεγάλου καραβιού που ταξιδεύει ακίνητο. Είναι ταυτόχρονα και περιβόλη. Ένας θαυμάσιος κήπος, αποτέλεσμα της ισορροπημένης και μακριά από κάθε ανταγωνισμό σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Και βέβαια, όρος επιβλητικό, καθώς ο άθρος εποπτεύει τα πάντα τριγύρω από το ύψος των 2033 μέτρων του. Η φυσική γεωγραφική απομόνωση της Αθωνικής Χερσονήσου, το έντονο ανάγλυφο της μορφολογίας της, οι υψομετρικές διαφορές, αλλά και οι εναλλαγές του κλίματος που αυτές συνεπάγονται, δημιουργούν ένα μοναδικό στο είδος του μοσαϊκό οικοσυστημάτων. Στο Άγιο Όρος βασικά διακρίνουμε 5 ζώνες βλάστησης. Η παραλιακή ζώνη εκτείνεται σε μια πολύ στενή λωρίδα κατά μήκος των ακτών, οι οποίες είναι κατά κανόνα βραχώδεις και απότομες έως απόκρημες, με πολύ λίγους αμμώδεις μυχούς. Στις απόκρημες παραλιακές ακτές, που διάλεξαν οι αναχωρητές για να κτίσουν τα ασκηταριά τους, κυριαρχούν τα λιθόφυτα και τα χασμόφυτα. Στους αμμώδεις μυχούς απαντώνται η κίτρινη παπαρούνα, η ότανθη, η εφόρδια των παραλιών και οι καμπανέλες. Ακολουθεί η ζώνη των αηφίλων πλατυφύλων, που περιβάλλει ως δακτύλιος όλη την περιοχή, από την παραλία μέχρι το υψόμετρο των 300 έως 500 μέτρων. Στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου κυριαρχούν τα δάση της Χαλεπίου Πεύκης με το τρυφερό πράσινο χρώμα τους που εφραίνει την όραση και γαλινεύει την ψυχή. Τοπία μοναδικής ομορφιάς και σπάνιας αισθητικής απόλαυσης ξετυλίγονται εδώ μπροστά στα μάτια του επισκέπτη. Στην ανατολική πλευρά, εξαιτίας του υγρότερου και ψυχρότερου κλίματος, συναντώνται οι παραγωγικότεροι και πλουσιότεροι σχηματισμοί αηφίλων πλατυφύλων, με μεγάλη πληρότητα και ποικιλία ειδών. Αριές, δάφνες, θράξη, κουμαριές, ρίκια, μυρτιές. Πανδεσία μορφών και χρωματικών τόνων, αποτυπωμένη σε φύλλα, άνθη και φλοιούς. Και παντού τα αναρχητικά, αγιοκλίματα, αγράμπελες. Στη δυτική πλευρά του όρους, το κλίμα γίνεται ξηρότερο και θερμότερο. Η ημιερινή
ελληνικές μορφές βλάστησης σμίγουν με την κυριαρχία της ίνερης κουμαριάς, του πουρναριού και του τρίλοβου σφενταμιού. Σπανιότερα εμφανίζεται η αριά, η δάφνη και η κουζουκιά. Η νότια πλευρά κυριαρχείται από την παρουσία του ασβεστολίθου και είναι η πιο ξηρή και θερμή στο Άγιο Όρος. Εδώ εμφανίζεται η δεδρότης εφόρδια και κυριαρχεί η αγρελιά, το πουρνάρι και η γλιστροκουμαριά. Στις καλύτερες θέσεις εμφανίζεται η αριά, η δάφνη, ο φράξος και η κουτσουπιά. Δεν έμεινε αναλύωτο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στη ζώνη των Αηφίλων Πλατυφύλων είναι χτισμένα και τα περισσότερα μοναστήρια, οι σκήτες, τα καθίσματα, τα κελιά και οι αρσανάδες. Έχουν χτιστεί σε τέτοιες θέσεις και με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται σε απόλυτη σχεδόν αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Πολλά για την ορθή επιλογή του χώρου, των υλικών δόμησης και το σεβασμό του τοπίου. Σε περιοχές γύρω από τα μοναστήρια και σε μικρές εκτάσεις βρίσκονται οι γεωργικές καλλιέργειες των μοναχών. Ελαιώνες, αμπελώνες, οπορώνες και λαχανόκηποι. Αποσκοπούν στην κάλυψη ή συμπλήρωση των αναγκών των καλογέρων μέσα στα πλαίσια των συνηθιών διατροφής τους. Η χρήση της γης με ήπιους τρόπους, για την οποία γίνεται πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα στον έξω κόσμο, εδώ έχει παράδοση εκατοντεετιών. Όλα δένουν αρμονικά, τόσο με το περιβάλλον, όσο και με τα κτίσματα. Όσο ψηλότερα ανεβαίνει κανείς προς την κορυφή του Άθωνα, ο περιβάλλον χώρος αλλάζει. Σταδιακά τα ύφυλα σμίγουν και συνυπάρχουν με τα φυλλοβόλα πλατύφυλλα της τρίτης ζώνης, ώσπου ύστερα από τα 300-400 μέτρα να κυριαρχεί παντού η καστανιά. Καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το κεντρικό τμήμα της Χερσονήσου, συμβιώνοντας συχνά με δρύς και έλατα. Ο περιηγητής θα φτάσει ως εδώ, ακολουθώντας τα χαραγμένα στη σκιά των αιωνόβιων δέντρων μονοπάτια. Καλέσθητες βρύσες,
χτισμένες από πελεκημένη πέτρα, θα τον ξεδιψάσουν. Η καστανιά είναι το αγαπημένο δέντρο των μοναχών. Οι σχέσεις τους με το δάσος και τα προϊόντα του αρχίζουν από την εποχή της πρώτης εγκατάστασής τους. Εδώ προμηθεύτηκαν ξυλία για τις ανάγκες κατασκευής και συντήρησης των κτηρίων, υποστηλώματα για τους αμπελώνες και τους λαχανόκηπους και καυσόξυλα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Ευαίσθητο δέντρο η καστανιά. Συχνά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Τα μεσογειακά κονοφόρα που καθώς ανεβαίνουμε τα συναντάμε διάσπαρτα ανάμεσα στα φυλλοβόλα, από τα 1100 μέτρα και πάνω κυριαρχούν, δημιουργώντας μια δική τους ξεχωριστή ζώνη βλάστησης. Η μαύρη πεύκη απαντάται μέχρι τα 1300 μέτρα, ενώ η ελάτη του Αγίου Όρους αναρριχάται ακόμη ψηλότερα, και φτάνει ως τα 1600 μέτρα, προσδιορίζοντας και τα σύνορα της ζώνης των κονοφόρων. Εδώ ολοκληρώνονται οι δασικές εκτάσεις του όρους. Το έδαφος γίνεται ιδιαίτερα πετρώδες και γυμνό. Ο ουρανός χαμηλώνει. Βρισκόμαστε στην υπαλπική ζώνη. Χαρακτηριστικά της ήδη ο στενόφυλλος αστράγαλος, η βερβερίδα και ο αμάραντος. Και ξυλώδη ήδη σε έρπουσα μορφή, όπως η νανώδης άρκενθος, η ολεοειδής δάφνη και η τριανταφυλιά του Ολύμπου. Φθάνοντας στην κορυφή του Άθωνα, ένα σιδερένιο σταυρός με το σπόγκο και τη λόγχη, αιώνιο σύμβολο του μαρτυρίου και της Ανάστασης, μοιάζει να ευλογεί από ψηλά τη μοναδική μοναστική πολιτεία του κόσμου. Η θέα από εδώ είναι εκπληκτική. Ιδιαίτερα όταν ο ήλιος χαμηλώνει, οδεύοντας προς τη Δύση και το Άγιο Όρος ρίχνει την επιβλητική του σκιά στη θάλασσα. Ενώ η μοναχική ζωή συνεχίζεται στον ίδιο πάντα ρυθμό,
Οι εποχές του έτους διαδέχονται η μία την άλλη, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στα τοπία του Αγίου Όρους. Το καλοκαίρι είναι θερμό και ξηρό και προχωράει από τη ζώνη των Αηφίλων προς τη ζώνη των Πλατυφύλων για να μην φτάσει ποτέ στο υψόμετρο της υπαλπικής ζώνης. Είναι η εποχή που οι καρποί πολλών δέντρων μεγαλώνουν και οριμάζουν. Τα παστέλ χρώματα του φθινοπόρου δίνουν μια άλλη αίσθηση στη Χερσόνησο. Το πράσινο των φιλοβόλων κυτρινίζει. Περνάει σταδιακά από όλους τους τόνους του κόκκινου ως το βαθύ πορφυρό για να φτάσει στο σκούρο καφετί. Θα τα φύλλα, θα τα ρίξουν στο έδαφος, όπου οι διαδικασίες της ύψης θα τα μετατρέψουν σε λίπασμα που θα θρέψει και θα τονώσει τα δέντρα. Το φθινόπωρο τελειώνει και η συγκομιδή της ξυλίας. Κάθε εποχή έχει και τη δική της ομορφιά. Το ίδιο και ο χειμώνας. Το χιόνι εδώ δεν είναι σπάνιο. Σκεπάζει για αρκετούς μήνες τον κόνο του Άθωνα. Κατεβαίνει όμως και στις χαμηλότερες ζώνες για να τυλίξει τα δέντρα, φιλοβόλα και αήφυλα με την άσπηλη λευκότητά του. Συλλαμβάνουν νωρίς τα πρώτα μηνύματα της άνοιξης. Σύντομα, η άνοιξη θα απλώσει παντού την επικράτειά της, βυθίζοντας την αθωνική πολιτεία μέσα σε χρώματα, νερά, αρώματα και κελαϊδίσματα πουλιών, σαν υπόμνηση ότι η πηγή της ζωής είναι αστήρευτη, ότι ο θάνατος νικέται.
μανάκι της Δάφνης, το ρεύμα των προσκυνητών αυξάνει. Έχουν πολλά να δουν και να διδαχτούν στο Άγιο Όρος. Την ανάταση της ψυχής, την έλλειψη ανταγωνισμού, την ισορροπημένη σχέση με τη φύση. Και ανάμεσα σε αυτά, ότι το θείο πρόσταγμα κατακυριεύσατε επί της γης, σημαίνει κυρίως ευθύνη απέναντι στον κόσμο που μας δόθηκε.